Τα κίνητρα πίσω από τον εμπρησμό των οχημάτων μεγαλοεπιχειρηματία που διαμένει μόνιμα στη Λεμεσό αναζητούν οι ανακριτές του ΤΑΕ. Οι άγνωστοι έδρασαν στις 2:30 τα ξημερώματα και ενώ τα οχήματα του 55χρονου επιχειρηματία ήταν στασμευμένα στο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας, την οποία διαμένει με την οικογένειά του στην παραλιακή Λεμεσό. Στο στόχαστρο των εγκληματικών στοιχείων είχε τεθεί το ένα αυτοκίνητο, ωστόσο μέχρι την άφιξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο, η φωτιά πρόλαβε να επεκταθεί και σε διπλανό επίσης πολυτελές όχημα, προκαλώντας ζημιές που ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ζημιές εκτιμώνται, Νικήτα, γύρω στις 180.000. Αν και μαρτυρίες που έφτασαν στην αστυνομία ανέφεραν ότι πριν την εκδήλωση της φωτιάς ακούστηκε δυνατός κρότος, εντούτοις από τις έρευνες των αρχών στη σκηνή προέκυψε ότι επρόκειτο για εμπρησμό και όχι εκρηκτικό μηχανισμό. Στη σκηνή εντοπίστηκαν ίχνη έφλεκτης ύλης, ενώ ο κρότος που ακούστηκε φαίνεται να οφείλεται στο ότι από τη φωτιά προκλήθηκε ανάφλεξη στο ρεζερβουάρ της βενζίνης, το οποίο και εξεράγει. Οι έρευνες στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις και να σημειώσουμε ότι το πολυτελές όχημα, το οποίο τέθηκε στο στόχαστρο των εμπρησών, οδηγείται από το 19χρονο γιο του επιχειρηματία. 180.000 ευρώ η ζημιά.